Γιατί αφού τελειώσαμε όλα τα υπόλοιπα, πάμε στα πραγματικά σοβαρά πράγματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, που βεβαίως είναι τα γενέθλια του κυρίου Γιάννη Τσαούση. Πολύχρονος. Ευχαριστώ, παιδιά. Οι ευχές του θάνατου Καλύρη πάντα να συνοδεύουν. Και γιατί να μην το φωνάζει, δηλαδή, άμα γιορτάζει. Για μην το φωνάζουμε εδώ πέρα. Εντάξει, εσύ το φωνάζουν. Το φωνάζουν. Εγώ το φωνάζω και για λογαριασμό. Αλλά δεν σε ευχαριστώ. Γιατί δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω το νόημα τραγουδιού του. Γιορτάζω, μα ούτε που το φωνάζω. Όχι, να το φωνάζει. Για το φωνάζει, γιατί δεν το φωνάζει, δηλαδή. Είναι μια εσωτερική μάχη του θανάτου Καλύρη αυτή, νομίζω, η οποία βγήκε στο. Μα ο Θάνος ο Καλύρης πάντα εξωτερικεύει τα συναισθήματα του. Γιατί να κρατήσει αυτό μέσα του. Ναι, έλαντε. Ο Θάνος ο Καλύρης και η εξωστρέφειά του πήγαν στη Eurovision και διέπρεψαν. Πώς γίνεται σε αυτό το πράγμα να το κρατάς μέσα σου. Βεβαίως και διέπρεψε. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Γιατί πραγματικά. Πώς θα το πω. Να το πω, οι πραγματικά μποέμ τύποι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αισθάνονται μια μηχανία από τη λατρεία του κόσμου, δεν βάζω στο Facebook σήμερα, να σου βγάζει σήμερα ο Γιάννης Τσαούσης έχει γενέθλια. Δεν το βάζει. Όχι, κύριε. Όχι, ευτυχώς. Βγάζει, ας πούμε, ότι έχει φίλη μας εδώ η ακροάτρια η Νατάσα. Α, ναι, χρόνια της πολλά. Στα λέμε από τον αέρα, βέβαια. Δεν στέλνουμε μηνύματα. Αυτό, άλλοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, που μπορεί να είναι, εσύ τίποτα. Πρέπει να είναι για αυτούς που θυμούνται, είναι για αυτούς που ξέρουν. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν πρέπει όμως. Γιατί δεν το έχεις βάλει εσύ. Παλιά το είχες, δεν το έχεις. Όχι. Ποτέ. Όχι. Είσαι σίγουρος. Discreet. Μάλιστα. Όχι, δεν το είχα. Ναι, ρε, μα ακούτε που το φωνάζω, λέει. Αμάν κι εσείς. Όχου, αμάν κι εσείς. Θα είναι όπως η εντύπωση που είχαμε την πρώτη φορά που το ακούσαμε. Η πρώτη φορά που το ακούσαμε, αυτό που νομίσαμε ότι λέει το τραγούδι είναι μα ούτε που το φωνάζω, όχι μα ακούτε. Άρα. Ό,τι έχει γράψει πρώτη φορά στο κεφάλι μένει μέχρι. Και βάζω όπως θέλουμε το χρησιμοποιούμε. Ακριβώς. Εντάξει. Έτσι. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Θα μας διορθώσετε τώρα στους στίχους. Δηλαδή θα πάω εγώ στον παππού μου να του δείξω τα μπελοχώραφά του. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Κουλουπού. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94. Κι άλλοι το στείλανε. Ναι, μπράβο. Ρετίστε εσείς, να καλοσύνη σας, ναι. Ρετίστε εσείς, ρε. Εκεί όμως, δηλαδή από όλο αυτό το πανηγυρικό εορταστικό κλίμα και τις ευχές, σας έμεινε να κάνετε τη διόρθωση. Έχετε μπλάνκο στο μυαλό να μας κάνετε διόρθωση κατευθείαν. Στη Χωνάτσης. Αυτό σας έπιασε. Αυτή είναι η πρεμούρα σας. Καθηγητές. Τι κολοεποχή, ρε. Τι κολοεποχή, δηλαδή. Αλήθεια τώρα. Ξενεροτήλιδες. Λοιπόν, Fight Club παρέα μέχρι τις 12. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς με τους εξής γνωστούς τρόπους από το κινητό σας. Γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά στο 19619031. Η χρέωση ιντερνετικά sportfm.gr. Πάνω δεξιά κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς, γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub2001 όλο μαζί ως μια λέξη για να μας βρείτε στο Instagram. Fightclub.gr το site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό για όσους έχετε ώρα και όρεξη. Επίσης να πω ότι χάρη στην ιδέα ενός καλού ακροατή και την άπνο όπως πάντα δουλειά του Βλάτ Τέβες, αρκετά πλέον από τα βίντεο του τελευταίου καιρού έχουν timestamps. Έτσι, για να διευκολύνουν ενδεχομένως κάποιους που δεν έχουν πολλή ώρα, θέλουν να ακούσουν κάποια κομμάτια της εκπομπής. Δεν έχουν όλα, αλλά κάποια έχουν timestamps. Ενώ επίσης να πω ότι εδώ και περίπου 2 ώρες κυκλοφόρησε άλλο τραγούδι αυτό, να μην αρχίσουν τους στίχους από εκεί, χάρη στον πραγματικά πολύ σπουδαίο Anothering, με το ψευδόνυμο του θα το λέω, παρότι ξέρουμε το ονοματεπώνυμο του, πάντα με το ψευδόνυμο του, τον αγαπημένο Anothering, το 46ο, να είναι καλά, το 46ο, κυρίες και κύριοι, Best of Fight Club, ένα υπόδειγμα κοπτοραπτικής, σχεδόν μία ώρα πρέπει να πω, το 46ο Best of του Fight Club, σε μια δουλειά η οποία καταλαβαίνετε. Τώρα ο άνθρωπος κάνει κάθε δίμηνο περίπου ένα Best of, το οποίο ας πούμε τώρα αυτό είναι 55 λεπτά, καταλαβαίνετε τι έχει ακούσει. Ναι. Και τι αρχείο έχει για να κάτσει να κόψει και να ράψει 55 λεπτά. Εντάξει, give this man a cigar, πραγματικά βγάλτε καπέλο, κάντε ό,τι είναι, το έχουμε ανεβάσει και στο Fight Lab και στο YouTube. Να μπείτε, να το δείτε, να το χαρείτε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα, πάμε. Λοιπόν, σου έχω καλά νέα και κακά νέα. Θα ξεκινήσουμε τα καλά νέα. Ξεκινάμε τα καλά νέα σήμερα. Λοιπόν, το Jameson, το νούμερο 1 Ιρλανδέζικο ουίσκι στον κόσμο, γεννιάζει τα Jameson Connects Music Sessions. Okay, πότε πες μου. Και αυτό σημαίνει ότι ο Jake Bug θα εμφανιστεί φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 16 Απριλίου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Ωραιότατα. Σάββατο 16 Ιουλίου. Θα εμφανιστεί ο Jake Bug, ξαναλέω, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Μάλιστα. Πάρα πολύ τα καλά νέα. Πάμε στα κακά. Στα κακά νέα, ο αγαπημένος όλων ή για κάποιους αυτή η κοπριά, ο Νικίτα ο Μαζέπιν, οι Ιταλικές αρχές κατέσχεσαν ακίνητα αξίας περίπου 105 εκατομμυρίων ευρώ του Μαζέπιν και του πατέρα του που είναι, λένε ότι είναι ολιγάρχης. Αν είναι δυνατόν. Τι πάνε να πει λιγάκι τώρα, επειδή έχει τη μεγαλύτερη εταιρεία λιπασμάτων στον κόσμο. Δηλαδή, κοπριά κάποιος... είναι όμως, καλά το πες, λίπασμα που είναι ο πατέρας του. Δηλαδή με τον τίμιο ίδρωτα δεν μπορεί κάποιος να κάνει χρήματα, να μέσα δούμε ολιγάρχη για να του μπλοκάρουν τα χρήματα. Τι κακό είναι αυτό. Καταλαβες. Τι κακό είναι. Δηλαδή δεν εξετάζουμε να δούμε πώς θα παίξει τα λεφτά. Μήπως έπαιρνε τα σκατά με το χέρι, τα έβαζε, τα φυτά μεγαλώνανε, του λέγανε κύριε Μαζέπιν, φέρτε μας και άλλη κοπριά. Λέει να στείλω το γιο μου. Όχι, από την άλλη κοπριά. Και με αυτό σκατεί το σκατή μπόρεσε να κάνει την περιουσία φουσκή του. Φουσκεί το φουσκεί, Κώστα. Ναι, και βγαίνουμε σήμερα και λέμε πού τα βρήκες τα λεφτά. Μα έχω πιάσει σκατό με το χέρι εγώ πολύ. Δηλαδή αποκλείεται να έχει οργώσει την έφορη ρωσική στέπα χεριά με χεριά και να έχει κάνει την περιουσία του. Γιατί το αποκλείεται. Βουνιά με βουνιά. Που θα έλεγε ο Πάνος Κιάμος. Βουνιά με βουνιά. Λοιπόν, αμέσως να καταδικάσουμε να πούμε όχι, τα έκανες με έναν τρόπο περίεργο, είσαι ολιγάρχης. Και, και καλά του πατέρα. Ο γιος, ναι, ο γιος τι φταίει, δεν κατάλαβα. Τι αυτή η σοφερίνα, τώρα. Τι μας φταίει. Τι μας φταίει η σοφερίνα. Δηλαδή, αν μπορούσε να βγει ο πατέρας του και είχε δημόσιο βήμα, ο γιος θα έλεγε χτυπήστε εμένα. Ναι. Χτυπήστε εμένα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ανασχολείστε με το γιο μου. Τι σας έχει κάνει πια αυτό το παιδί. Ναι. Επειδή δεν μπορεί να κρατήσει τη μόνη. Εντάξει, κι άλλοι δεν μπορεί να κρατήσει τη μόνη. Τους βαράμε. Θα μου πει, αυτό παρίστανε τον οδηγό τη Φόρμουλα 1. Εντάξει. Αμά, και άλλοι παρίστανε τον οδηγό τη Φόρμουλα 1. Τι να κάνω, ο πρώτος είναι. Ελάτε. Ή ο τελευταίος. Ρε τον Νικίτα. Εν τω μεταξύ, λείπει ο Νικίτα ο Μαζέπιν. Και φέτος στα Grand Prix, πρέπει να σου πω μέχρι στιγμή στα τρία πρώτα, με εξαίρεση τον άλλο άχρηστο το Λατίφι. Γιατί είναι άχρηστο. Αυτό καταστρέφει μια Williams στον Grand Prix, ας πούμε. Και κάνουν και 30 εκατομμύρια ευρώ τα μόνο αυτές. Πώς το λένε, αν έχουμε ολική καταστροφή. Δεν είναι και φτηνά. Λοιπόν. Γενικώς καλά τα έχουμε πάει. Δηλαδή έρχεται ο Κινέζος Σοζού, δεν έχει ξαναπέφτει μια χαρά. Καμία σχέση με τον Μαζέπιν. Καμία σχέση. Κύριος Τσουνόντα, ακόμα καλύτερος όπως, καμία σχέση με. Δηλαδή όλοι αυτοί οι πρωτοεμφανιζόμενοι ωραίοι, όλοι είναι μια χαρά. Λοιπόν, και έφυγε ο Μαζέπιν και κάπως σιώσαν τα πράγματα. Λίγο ο Λατίφι αυτό, αλλά να και ο Λατίφι. Κάτι είχε να το πάει, λίγο ο Στρολ. Εντάξει τώρα αυτοί τέλος πάντων που έχουν μπει από το παράθυρο. Αυτοί μένουν οι τελευταίοι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι τώρα, έτσι, στα πιο σοβαρά πράγματα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια εικόνα καλύτερα από τη δική μου. Με όλα αυτά που γίνονται στην Κίνα, έχουμε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Καταρχάς ξεκινάμε από το αν είναι αληθινά, γιατί πια με όλη αυτή τη φάβα που έχουμε φάει τελευταίο καιρό, με πράγματα που ανεβαίνουν και μετά, είτε φωτογραφίες, είτε βίντεο, είτε ειδήσεις, με όλα αυτά fake news, κρατάς πάντα όχι μια πισινή, δύο πισινές. Σωστό. Και κρατάς και τον πισινό σου μαζί. Η απάντηση είναι δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Το κοίταξα λίγο, προσπάθησα να πάω πιο πέρα, αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι το Twitter ενός Ευρωπαίου που έρχεται από ένα γνωστό του από την Κίνα, πατέρα γνωστού του, ο οποίος υποτίθεται το έχει τραβήξει και είναι αυθεντικό. Δεν ξέρω. Μιλάμε για τους ανθρώπους που φωνάζουν στα. Έτσι, αλλά μιλάμε και για όλη αυτή την ιστορία με τα παιδιά που τα μαζεύουν και τα παίρνουν από τα σπίτια όταν έχουν COVID. Παίρνουν τα παιδιά και φεύγουν. Και είδα και κάτι συλλογιστικά πλάνα με ένα σκυλάκι που το χτυπάγαν μέχρι θανάτου. Ευτυχώς δεν το είδα εγώ αυτό, αλήθεια. Σε ένα κάτι σαν γκαράζ ήταν, ξέρω εγώ, 6-7 άνθρωποι με κάτι ξύλα και το χτυπάνε τα ζώα τα οποία λέει νοσούν από COVID, τα παίρνουν και τα θανατώνουν με τον πιο φρικτό τρόπο. Και επειδή τα βλέπω όλα αυτά μαζί σήμερα, αλλά δεν ξέρω τι ισχύει και τι όχι. Πραγματικά δηλαδή, γιατί σου λέω, φτάσει και σε ένα σημείο που το βλέπεις και λες τώρα αυτό που βλέπω υπάρχει. Μπας και είναι κάτι άλλο και κάποιος το ανέβασε και το έγιναν μετά, ξέρω εγώ, retweets και οτιδήποτε και είναι από κάτι άλλο, από κάποια ταινία, από κάτι... Ξέρεις, φοβάσαι πια την παρανόπλα μπορεί να πατήσεις. Να. Η ιστορία αυτή, όλη η ιστορία αυτή που συμβαίνει στη Σαγκάη ακούγεται πάρα πολύ υπερβολική για να είναι αληθινή, αλλά αυτό ισχύει για τα μάτια, τα αυτιά και το μυαλό ενός δυτικού. Ναι. Και νομίζω ότι εδώ είναι, δηλαδή, εδώ είναι το μυστικό, υπό την έννοια ότι η κατανόηση ενός δυτικού απέναντι σε κάτι τόσο ανατολικό, να το πούμε έτσι, φτάνει μέχρι ένα σημείο. Ναι. Φτάνει μέχρι ένα σημείο, γιατί ξέρεις, όταν ακουστεί, έχουν κλείσει μια πόλη 26 εκατομμυρίων κατοίκων, κομμάτια αυτής με 27.000 κρούσματα, σου ήταν γελάσει. Μετά όμως σκέφτεσαι ότι είναι Κίνα. Μετά όμως λες, εντάξει, ρε, σήμερα. Μετά όμως διαβάζεις πάλι ότι πεθαίνουν από την πείνα. Μετά βλέπεις κάτι πάνω που έχουν κρεμάσει πολυκατοικίες που λέει τελειώσαν τα φαγητά, πέθαναν από την πείνα. Και εκεί κάπου αρχίζεις και μπερδεύεσαι. Ναι. Δεν μπορείς να βλέπεις καν δύο βίντεο από κάτι σούπερ μάρκετ που πλακώνονται σε κάτι άδεια ράφια. Εγώ είδα τέτοια. Ναι. Πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω που είναι. Αλλά αυτό με τον κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω. Αν προσωπικά με ρωτήσεις, σου λέω δεν ξέρω είναι η απάντηση. Ναι, ναι. Αν με ρωτήσεις, αν σε έπεισε, δεν με έπεισε. Όχι. Δεν με έπεισε. Εμένα δεν με έπεισε. Μπορεί ο κορονοϊός στην Κίνα, όπως και σε άλλες χώρες, να έχει κάνει τους ανθρώπους να έχουν χαζέψει. Ναι, βεβαίως, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ναι. Προφανώς, είπαμε, ο τομέας ψυχικής υγείας δυστυχώς θα ανθίσει τα επόμενα χρόνια. Είναι ενδεχομένως οι Κινέζοι που έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν και πιο σκληρές και πιο μυστήριες πολιτικές, και ειδικά στο θέμα περιορισμού ατομικών δικαιωμάτων και στον έλεγχο ανθρώπων. Θυμάσαι πρημοδότηση με πόντους και διάφορα πράγματα τα οποία κάνουν. Μπορεί αυτό να είναι στο πλαίσιο αυτού του πράγματος? Θα έλεγα ναι, αλλά αυτά τα στοιχεία, ξέρεις, προσωπικά εμένα δεν με πείθουν. Πώς να σου το πω. Από την άλλη, υπάρχει το εξής θέμα. Όλα αυτά γίνονται στην Κίνα. Η Κίνα, σε αντίστοιχο με την Ιαπωνία, γιατί καμιά φορά τους και Κίνα, Ιαπωνία, κάπου Ασία, όλα αυτά, είναι μια χώρα από την οποία η πληροφόρηση βγαίνει πολύ ελεγχόμενα. Πάρα πολύ ελεγχόμενα. Οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα τι συμβαίνει. Αυτό θα. Ωραία. Πω. Με την ελπίδα όλα αυτά να μην είναι αληθινά που βλέπουμε. Ναι. Ούτε οι εικόνες στις πολυκατοικίες με τον κόσμο να φωνάζει, ούτε οι πληροφορίες για ανθρώπους που πέφτουν από τα μπαλκόνια, ούτε βεβαίως με τα ζωντανά, με τα σκυλάκια και τα γατάκια που τα σκοτώνουν, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Γιώργο, εσύ που μένεις στην Κίνα και μας έχεις στείλει, αν έχεις την καλοσύνη, δεν θα μιλήσουμε στον αέρα, μπορείς όμως να μας στείλεις ένα email το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε. Αν είσαι όντως στην Κίνα, νομίζω ότι είσαι Σαγκάη κιόλας, το θυμάμαι. Και αυτό αναφέρω το όνομα, γιατί το μας έχει στείλει παλιότερα mail. Αν ζεις στη Σαγκάη και ξέρεις κάτι παραπάνω, βεβαίως με χαρά παρακαλώ να μας το μεταφέρεις μέσω email. Να μου δείτε το σκουβέτσα αυτό, ναι, θα ήταν ενδιαφέρον από έναν άνθρωπο που μένει εκεί, βεβαίως. Βεβαίως και μπορούμε να πάρουμε μια καλύτερη πληροφόρηση. Και λέει και ο Μιχάλης από το Ρέθινο, λέει, μίλησε ο πρώην προπονητής πόλο γυναικών του Ολυμπιακού στους φουνταριστούς, ο κύριος Παυλίδης, και είπε ότι τους έχουν μέσα σε ξενοδοχείο μια εβδομάδα και απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή. Ναι. Το ακούω από ανθρώπους που είναι εκεί προφανώς. Οπωσδήποτε, μα ακούγονται οι λέξεις που ξεσυχούν και λίγο περίεργα αυτό. Το zero COVID policy. Το zero COVID policy. Ναι. Σε μια χώρα με τόσες δεκάδες εκατομμύρια κατοίκους, ακούγεται και λίγο. Βεβαίως ξέρουμε ότι το έχουν ξανακάνει αυτό. Το έχουν κάνει, το έχουν δοκιμάσει. Τώρα γιατί είναι έτσι, δεν ξέρω. Οπότε νομίζω ότι είναι και άτομο να μιλήσουμε. Ναι. Και περισσότερο. Είναι άτομο. Δεν γνωρίζουμε. Ναι. Δεν γνωρίζουμε. Νομίζω ότι αυτά γνωρίζουν μόνο οι Κινέζοι, οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, όχι μόνο την κατάσταση, αλλά τον ψυχισμό γενικώς στις φάσεις και την πολιτικοκοινωνική κατεύθυνση την οποία έχει πάρει η κυβέρνηση εκεί. Εγώ την αγνώ, οπότε δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Είπαμε. Και δύσκολα πράγματα, παιδιά. Δύσκολα πια με την πληροφορία. Πάρα πολύ δύσκολα πια. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολα. Στα πολύ καλά νέα της ημέρας, γιατί είπαμε υπάρχουν τα καλά, υπάρχουν τα άσχημα, υπάρχουν τα πολύ άσχημα και υπάρχουν και τα πολύ καλά. Κιμ Γιονγκούν, 10 χρόνια σαν σήμερα από τότε, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έχεις γενέθλια την ίδια μέρα που ο Κιμ Γιονγκούν ανέλαβε την εξουσία στην Βόρεια Κορέα, δηλαδή για αυτούς που αποκαλούν σαν τράπη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι διάλεξε αυτή τη μέρα για να ανέλθει στην εξουσία στη Βόρεια Κορέα ο ηγέτης, ας πούμε, το πρότυπο του ηγέτη παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο. Δεν έχουμε συζητήσει αυτό το ωραίο βιντεάκι που βγήκε το τελευταίο. Είναι υπέροχο, ναι. Με το ψαγμένο το γυαλί, με τις πόρτες. Που δεν είναι Ray-Ban, γιατί το Ray-Ban είναι αμερικανικό, υπεριαλιστικό, αλλά είναι περίπτε Ray-Ban εδώ δικό μας, δική μας. Καλό όμως, μπάνικο. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Όλο το βίντεο ήταν μπάνικο, δηλαδή. Το βίντεο ήταν το μπγανίστικο αρκετά. Αυτό, ήταν το μπγανίστικο. Έχεις δίκιο. Αν δεν το έχετε δει, δηλαδή πραγματικά έχετε χάσει κάτι. Να πούμε, μεγάλη φιέστα στο προεδρικό μέγαρο, έτσι, με στρατιωτική πειθαρχία, με όλα αυτά που καταλαβαίνετε. Είχαμε δάκρυα συγκίνησης. Θα σου πω. Είχαμε δάκρυα ανησυχίας καταρχάς γιατί ανακοίνωσε ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Οπότε τα δάκρυα είναι. Ποιος ανησύχησε γι' αυτό? Όχι οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Όχι. Οι άνθρωποι που δεν ήταν εκεί. Α, okay. Που μπορεί να είναι εκεί που θα φτάσουν αυτά κάποια στιγμή. Λένε. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Ναι, οκ. Okay. Αποκάλυψε νέα πορτρέτα και εκθέσεις για να γιορτάσει τα 10 χρόνια του ως επικεφαλής του κυβερνώντος εργατικού κόμματος της Κορέας. Το πορτρέτα και εκθέσεις δικά του. Ποια δικά μου? Α, ναι. Δικά μου. Εννοώ δικά του που τα έχει ζωγραφίσει ή πορτρέτα που θα σας δείξει εδώ ο πατέρας μου, ο πατέρας μου, κάπου εδώ. Και αυθορμήτως ο λαός για να δείξει την ευγνωμοσύνη του, υποψιάζουν, φαντάζομαι. Ζωγράφησε και δώρισε στο κόμμα. Ένας διαγωνισμός για την ακρίβεια, για το οποίο ζωγραφίσει την καλύτερο πορτρέτο του ηγέτη. Εγώ αυτό θα έκανα. Λοιπόν, 10 χρόνια αυτά. Τα καλά. Τα πολύ καλά. Τα όμορφα. Λοιπόν, συγγνώμη να πω κάτι. Συγγνώμη, ναι, να πω κάτι, το διαβάζω τώρα. Σε μια ομιλία, λέει, σε μια εθνική συνάντηση την Κυριακή, ναι, κάποιος μέλος του Προεδρείου του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής επένεσε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη ως ταλαντούχο, στοχαστή και θεωρητικό, εξαιρετικό πολιτικό και απαράμιλα σπουδαίο διοικητή. Εντάξει, εσύ. Να ευχόμαστε όλοι να πει κάποιος άνθρωπος στη ζωή μας τέτοια λόγια για μας. Δηλαδή, το ξαναλέω. Το πρώτο είναι το καλό. Ταλαντούχο, στοχαστή και θεωρητικό, κόμμα, εξαιρετικό πολιτικό και απαράμιλα σπουδαίο διοικητή. Ρε εσύ, συγκινούμε εγώ, ανατριχιάζω εγώ, δηλαδή τέτοια λόγια να κάνει για έναν άνθρωπο, ρε εσύ. Αυτό και αυτοβούλος, δεν τον ανάγκασε κανείς. Δεν είναι ότι αναγκάστηκε να το κάνει αυτό, πιέστηκε από κάπου. Ένιωσε κάποια υποχρέωση να το κάνει, αλλιώς χρεωμπά κινδυνεύει η ζωή του, η θέση του. Το νιώσε, το έκανε. Πραγματικά. Το νιώσε. Πραγματικά. Τι θα κάτσουμε τώρα να συζητάμε εδώ πέρα. Εντάξει. Μπράβο, ωραία, 10 χρόνια λοιπόν. 10 χρόνια. Αφού πηγαίνουμε σε αυτή τη φάση και. Δεν πηγαίνουμε, μας πάει μόνη της. Όχι, εννοώ ότι σχολιάζουμε και κρίνουμε τα νέα και λοιπόν. Ναι, στα γελία νέα της ημέρας. Ωραία. Σταματήστε να βάζετε ειδήσεις με χταπόδια, γουρούνια, βραδίποδες, πολύποδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και κυρίως με υπολογιστές που βγάζουν φαβορί για το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, τα οποία είναι η Βραζιλία, Αργεντινή και η Γαλλία. Απαρατάτε μας. Ναι. Απαρατάτε μας. Χρειαζόμαστε υπολογιστή για να μας το πει αυτό. Χρειαζόμαστε υπολογιστή για να μας πει ότι το φαβορί δεν είναι η Δανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Γιατί είναι η Βραζιλία και η Αργεντινή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι από πού προκύπτει? Έτσι είπε ο υπολογιστής. Ναι, αλλά επειδή είπες, ας πούμε, ότι χρειαζόμαστε υπολογιστή για να μας πει ότι δεν είναι η Δανία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ναι, χρειαζόμαστε υπολογιστή. Δηλαδή, αν ρωτήσεις. Όχι, αλλά χρειαζόμαστε υπολογιστή για να μας πει ότι είναι η Βραζιλία και η Αργεντινή. Μα αυτό σου λέω. Όχι, χρειαζόμαστε υπολογιστή για να μας το πει. Ναι, χρειαζόμαστε υπολογιστή. Ναι. Γιατί αν ρωτήσω εγώ. Ναι, αυτό λέω. 1 εκατομμύριο αυτό θα το πούν. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Αυτό ακριβώς είπα. Είπα αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Βραζιλία, Αργεντινή και Γαλλία και με αυτή τη σειρά. Ναι. Μπράβο, παιδιά, μας κάνατε σοφότερους. Όχι. Δεν θέλω να πω νότ. Δηλαδή, με έχει κουράσει το νότ. Όχι, να το πεις. Όχι, γιατί χρειαζόμασταν υπολογιστή για να μάθουμε τα φαβορί. Να, μπράβο. Άγια σου. Ξερνάω. Όπως επίσης ξερνάω ή δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα τύπου Γουαρδιόλα που λέει τον Άχα, το ότι είχα το Μέση ήταν όπως είχε ο Φιλ Τζάκσον τον Μάικλ Τζόρνταν. Εντάξει, οκ, Sony. Ναι. Εντάξει, ωραίο, οκ, το ξέρουμε. Τώρα, τι παρομοίωση τώρα ήταν αυτή. Εγώ, αν υπάρχει ένα πράγμα που απολαμβάνω στην Αγγλία, είναι ο τρόπος που μιλάει ο Κλόπ για τον Γουαρδιόλα και ο Γουαρδιόλα για τον Κλόπ χωρίς να κάνουν παρέα. Δηλαδή, δεν είναι ότι που κάνουν παρέα, που βρίσκονται, το λένε. Αλλά υπάρχει ένας απεριόριστος σεβασμός. Και κάτι χτίζουν. Ρε παιδί μου, υπάρχει ένας σεβασμός παρότι δεν βγαίνουν για φαγητά, αλλά σέβονται ένας τον άλλον και καταλαβαίνουν ότι ο ένας κάνει τον άλλο καλύτερο. Να. Και σέβονται και τη χώρα στην οποία βρίσκονται και τη μεγαλώνουν ποδοσφαιρικά. Το λέω αυτό σημασία. Διότι προηγούμενα χρόνια είχαμε διάφορα μπεφαπιάσματα, ποντικομαχίες, ξεκατηνιάσματα με Μουρίνιο, με Σερ Άλεξ, με Βενγκέρ, με τον. Δεν ξέρω γιατί πες ποδό το Μουρίνιο τώρα. Παιδί μου... Έτυχε, ναι, σου ήρθε στον... εντάξει. Και βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο εδώ πέρα, με δύο σπουδαίους προπονητές που δίνουν μία μάχη που κάθεσαι και τη βλέπεις. Ένα ντέρμπι που τελείωσε 2-2, που ήταν ένα υπέροχο παιχνίδι, που είχε απ' όλα κτλ. Τελειώνει το παιχνίδι, mm-hmm. παίρνουν από ένα βαθμό και βγαίνουν και μιλάνε με αυτά τα λόγια ο ένας για τον άλλο και για τη δουλειά του. Mm-hmm. Και είναι ωραίο ρε αυτό το πράγμα, γιατί μας λείπει εδώ πέρα. Γιατί μας λείπει, όχι μόνο εδώ πέρα, μας λείπει γενικότερα. Δηλαδή, δεν είναι ότι το συναντάς αυτό και παρακύθε και παραέξω και στην Ισπανία. Που το συναντάς από συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένη κουλτούρα. Με συγκεκριμένη ποδοσφαιρική και μη mm-hmm. κουλτούρα. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ωραία έκανες, καλά έκανες και το είπες. Και νομίζω ότι με αυτό εδώ, κρατώντας όλα τα υπόλοιπα υπέροχα νεάκια μας για το επόμενο ημίωρο, κυρίες και κύριοι, είναι ώρα να πάμε ακούσουμε και ένα δελτίο. Δεν έχουμε ακούσει και ένα δελτίο. Πάμε ακούσουμε ένα ωραίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα ακόμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα Fight Club με Γιάννη Ραντετοκούμπο σε άλλα καλά νέα της ημέρας, στην κορυφαία πεντάδα των Ευρωπαίων στην ιστορία του NBA. Εντάξει, νομίζω, ξέρεις πώς πω, τη δεκάδα λίγο πολύ την ξέραμε, απλώς ξέραμε ακριβώς πώς θα μοιραστούν οι πεντάδες. Η δεκάδα νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη. Λοιπόν, οπότε όπως αναδείχθηκε αναδείχθηκαν οι δύο πεντάδες, ο Γιάννης Αντετοκούμπο βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα, στην πεντάδα των κορυφαίων Ευρωπαίων δηλαδή που έχουν παίξει ποτέ στο NBA, μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς, τον Τόνι Πάρκερ, τον Πάου Γκασόλ και τον Τιρκ Νοβίτσκι. Εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι όσο και να λατρεύω τον Ντόντσιτς, είναι λίγο πρόωρο στη βασική πεντάδα, ας πούμε, που τον λατρεύω έτσι. Δηλαδή και να είναι, ας πούμε, από την άλλη μεριά, διάβασε ποιοι είναι οι άλλοι πέντε. Ναι, και οι άλλοι πέντε. Δέος μεγάλο. Ναι. Είναι στα γκάρντ είναι ο Ντράζεν και ο Πέτζα, Κούκοτς, Γιόκιτς και Σαμπόνις. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, που σου λέω, μπορεί ο Ντόντσιτς να πούμε σε 5 χρόνια ότι είναι ο καλύτερος όλων των Ευρωπαίων που έχουν πατήσει το πόδι στο παρκέ του NBA. Το λατρεύω, έτσι. Δεν το λέω γιατί δεν τον γουστάω. Το λατρεύω. Δηλαδή τον έχω, πώς πω, μαζί με τον Γιάννη τον έχω τόσο ψηλά. Κάθομαι και βλέπω τα βιντεάκια του μετά από κάθε παιχνίδι του Ντάλλας και κάθομαι και τον απολαμβάνω. Αλλά ξέρεις. Εντάξει, προφανώς και αυτό που έχει πιο φρέσκο στο κεφάλι σου και αυτό που παίζει τώρα είναι σωστό. Λογικό να. Και μιλάμε για ένα κοινό που μπορεί να μην έχει δει τον Ντράζα να παίζει. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Να μην έχει δει τον Κούκοτς να παίζει. Για να προκύψουν αυτές οι πεντάδες είχαμε. Σε ποσοστό 50% μετρήσανε ψήφοι ενός πάνελ αθλητών και δημοσιογράφων και το άλλο 50% είναι επιλογές κόσμου ο οποίος γουστάρει το NBA. Οπότε... Μπορεί να είναι πιτσιρικάδες που να μην τους έχουν δει τους άλλους να παίζουν, να έχουν δει βιντεάκια. Σωστό. Δηλαδή στην ίδια λογική λες γιατί ο Ντόντσιτς στη βασική πεντάδα και ο Γιόκιτς, ο περσινός MVP, ο πρώτος παίκτης που ξεπέρασε τάδε χιλιάδες πόντους, rebound και τέτοια μέσα στη χρονιά, ας πούμε, να είναι. Κατάλαβες, δηλαδή, άμα θες να βγάλεις τους τωρινούς, αυτός που έχει καταφέρει πράγματα περισσότερα από τους δύο είναι ο Γιόκιτς. Ναι. Ο οποίος Γιόκιτς, ας πούμε, δίνει και μια έξτρα ελπίδα στους πλαδαρούς, στους αγύμναστους, στους παχουλούς, στα ρεμάλια. Έβλεπα δε τις προάλλες ένα βιντεάκι που έκανε πάλι τα γνωστά του όργια και φοράει και αυτή την κορδέλα στο κεφάλι και τόσο αστείο. Ήταν σαν λουκουμάς με κορδέλα και τους έκανε γιογιό. Δηλαδή έμπαινε αυτό αργά με Eurostep, με προσποίηση, με τέτοια πέτρα για την κοιλιά. Ήταν απολαυστικό. Με αυτά τα κρεμασμένα μου βυζιά. Ήταν απολαυστικό να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπεις έναν τύπο που είναι λίγο ασουλούμποτος, λίγο κυλαράς, λίγο έτσι και ξέρει τόσο μπάσκετ και τους κάνει πλάκα, πηδάνει άλλοι, κάνουν σπρομούσκουλα, ιστορίες. Και μπαίνει με την κοιλιά του και σου λέει εδώ με την κοιλιά σας. Και είχε την κορδέλα στο κεφάλι, ας πούμε, και ήταν ακόμα πιο αστείο το θέαμα. Και ήταν υπέροχος. Αλήθεια. Υπέροχος πραγματικά. Αρχίζω, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει πολλή κουβέντα για τους περισσότερους από αυτούς, δηλαδή για ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι τουλάχιστον οι 3 στους 5 της δεύτερης πεντάδας, να το πω διαφορετικά. Και εδώ θα βγάλω έξω, με όση λατρεία και απεριόριστο σεβασμό έχουμε, θα βγάλω έξω το Σαμπόνις και το Ντράζεν εδώ πέρα. Ναι. Μόνο και μόνο για τα πεπραγμένα του στο NBA. Έτσι, γιατί όχι την μπασκετική του αξία. Προφανώς. Αλλά ο Γιόκιτς, ο Κούκοτς και ο Γιάκοβιτς έχουν κάνει και πράγματα. Δηλαδή έχουν κάνει πράγματα. Είναι όχι απλώς μετρήσιμες μονάδες. Δηλαδή ο Σαμπόνις πήγε στο NBA 30 χρονών, ας πούμε. 36. Όχι. 36 δεν πήγε. 36 πολύ μεγάλος λες. 30 πήγε στο NBA νομίζω ο Σαμπόνις. και εγώ νομίζω εκεί 30-31. Το 96 πήγε. Όχι, πιο μετά. Θυμάμαι ότι πήγε 30. Τώρα, αν κάνω τόσο μεγάλο λάθος, τι να σου πω. 36 δεν θα πήγαινε εσύ. Ήταν ο Σαμπόνης, γι' αυτό το λέμε. Εντάξει. Εγώ νομίζω 31 και θα σου το πω αμέσως πότε πήγε. Όχι, παιδιά, πήγε. 31, ναι, 31, το 95. Πολύ λοιπόν, καλά το θυμάμαι. Αν ας πούμε ο Σαμπόνης είχε πάει στα 25, λέμε για παράδειγμα, στο NBA, ναι, προφανώς θα είχε κάνει πολλά. Καλά. Το ξέρω, χειρουργία και γενικότερα τα πόδια του. Λοιπόν, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Κουβέντα να γίνεται. Τέλος πάντων, 10 κορυφαίες προσωπικότητες σε κάθε περίπτωση. Ευτυχής που τους είδαμε και ωραίο να βλέπεις, λέω εγώ, τουλάχιστον τις πεντάς, γιατί θυμάσαι, ξέρεις, είναι. Να σου πω, συνενώνουν μια 30ετία NBA. Εντάξει, και υπάρχει και όλη αυτή η θεωρία, ρε παιδί μου, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που λέει ότι οι παίκτες που πηγαίνουν στο NBA από την Ευρώπη, οι παίκτες που έχουν προλάβει να παίξουν στην Ευρώπη, πηγαίνουν τακτικά πολύ πιο προετοιμασμένοι και πειθαρχημένοι για να παίξουν στο NBA. Να. Δεν πάνε στηριζόμενοι στα σωματικά τους προσόντα, στο άλμα τους και οτιδήποτε. Πάνε έχοντας μια τακτική παιδεία για τον μπάσκετ, την οποία δεν έχουν οι Αμερικανοί συνήθως, οι οποίοι πηγαίνουν από το κολέγιο. Αφήνω τον Γιάννη απ' έξω, γιατί ο Γιάννης εκεί μάθει τον μπάσκετ. Να. Εδώ έπαιζε σε επίπεδο Α2, ήταν ένα παιδί το οποίο είχε ένα φοβερό σώμα, αλλά μπασκετικά εκεί το έμαθε. Αλλά ας πούμε για παράδειγμα ο Ντόντσιτς που συζητάμε, που στα 17 ήταν βασικός άξονας της Ρεάλ και ένας παίκτης των οποίων στηριζόντουσαν όλα τα συστήματα της ομάδας για να μπορέσει να τα βγάλει στο παρκέ η ομάδα. Έμαθε μπάσκετ στην Ευρώπη, έμαθε φοβερή τακτική στην Ευρώπη, πήγε έτοιμος τακτικά εκεί, δούλεψε το σώμα του από εκεί και πέρα. Και προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα στις απαιτήσεις του NBA. Είναι μια άλλη κατάσταση. Ο Κούκοτς ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε μεγαλουργήσει στην Ευρώπη. Είχε κάνει αδιανόητα πράγματα πριν πάει στο NBA. Απλά πήγε εκεί και έβαλε μυϊκά κιλά. Yeah. Το μόνο που δεν είχε ήταν μυϊκά κιλά. Ήταν ένας λεπτός, μακρύς παίκτης ο οποίος έκανε αδιανόητα πράγματα στην Ευρώπη. Εκεί πήγε και έγινε ντούκι. Αυτή ήταν η συνεισφορά του NBA στο Κούκοτς. Ναι. Και ότι στην πορεία του στο NBA έμαθε να παίζει λίγο περισσότερο απ' έξω, ναι, παρά all around, ναι, γιατί ήταν τόσο καλό στην Ευρώπη, ναι, που μπορούσε είτε να πάρει την μπάλα από τον τρίποντο και να μπει να καρφώσει, είτε να κάνει στο NBA έπαιξε λίγο πιο έξω. Εντάξει, φανταστικό στο τι συζητάμε. Ο Ντράζ στο NBA έκανε πιο πολλά από τον Μαρτουσιλιώνης, εφόσον μιλάμε για NBA. Και ο All-Star Game έκανε και πολλά πράγματα έκανε. Όταν καταφέρει δηλαδή να βρει το ρόλο του και τη θέση του στην ομάδα, έκανε πιο πολλά πράγματα. Δυστυχώς έμεινε λίγο και δυστυχώς έμεινε και λίγο στη ζωή. Βάση περιπτώσει. Ναι, και ο Τζινόμπιλι λείπει, παιδιά, για μένα. Επίσης, αλλά μιλάμε για Ευρωπαίους, οπότε. Οπότε μάλλον δεν είναι στην κουβέντα. Ναι. Μάλλον δεν είναι στην κουβέντα. Οπότε δεν λείπει. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Και σωστό αυτό που λέει και ο φίλος, ότι εντάξει, πιέζουν τώρα, υπάρχουν, ξέρεις, χορηγοί, τα θέλουν αυτά. Ναι, τώρα παίζουν πολύ, οι πεντάδες, οι δεκάδες, αυτοί, ναι. Δεν έχει και τόσο σημασία, γιατί όποιος έχει δει, ξέρω εγώ για όσα χρόνια έχει δει, έχει μια εικόνα στο κεφάλι του. Δεν χρειάζεται καμία ψηφοφορία να του επιβεβαιώσει, να του διαψεύσει οτιδήποτε. Σωστό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στα φρικιαστικά νέα της ημέρας, μάθαμε σήμερα μετά από 2 χρόνια. Ναι. Αν θυμάστε, για όσους θυμάστε, πριν 2 χρόνια, και ακριβά τον Ιανουάριο του 20, είχαν μπει διαρρήκτες στο σπίτι του Άσλεϊ του Κόουλ. Ναι. Είχαν κάνει ένα του και είχαν κλέψει και πράγματα πολύ μεγάλης αξίας. Ναι. Δηλαδή πράγματα που είχαν αποτιμηθεί στα 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή ρολόγια, μετρητά κινητά, τσάντες, ακουστικά του, και κλειδί αυτοκινήτου. Ανάμεσα στα εμπόλοιπα. Αυτό που μάθαμε με λίγη χρονοκαθυστέρηση είναι ανάμεσα στην όλη φρίκη που έζησε ο ίδιος, στον οποίο τον δέσανε πιστάγκωνα, η γυναίκα την οποία την είχε βάλει στην τουλάπα και της είπε να καλέσει από εκεί την αστυνομία, αλλά τη βρήκανε και την τσιπήσανε και τη φέρανε μαζί του και διάφορα τέτοια πράγματα. Είναι ότι όταν αφού του λέγανε πες μας πούμε τα κοσμήματα μου, το χρηματοκιβώτιο, και αυτός έλεγε δεν έχουμε τίποτα, και τον απειλήσανε εκεί με τα παιδιά του παρόντα, ότι θα του κόψουν τα δάχτυλα με την πένσα. Το οποίο είναι δηλαδή. Εντάξει, ρε, είναι φρίκι. Είναι φρίκι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ευτυχώς την έβγαλε ο άνθρωπος καθαρή, που λέμε, χωρίς να συμβεί κάτι κακό στον ίδιο την οικογένειά του. Τα χρήματα, τη μαλφή, οτιδήποτε. Είναι μια απώλεια η οποία πάει στο καλό. Ναι. Ναι, ας πούμε αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά, έχει ιταλική ηθαγένεια τώρα. Θα μπαίνει τώρα σε πεντάδα Ευρωπαίου του Τζαμπίδη. Έχει ιταλική ηθαγένεια. Σου αρέσετε λίγο. Τι πάει να πει, τι ιταλική ηθαγένεια. Είναι στους rest of the world, δεν είναι στους Ευρωπαίους. Έχουν πάρει διαβατήριο ευρωπαϊκό για 1.002 λόγους. Καρτσούμπη είχε διαβατήριο, τι να λέμε. Χιώτης. Η γιαγιά του ήταν από τυχείο. Ναι, βεβαίως ήταν Χιώτης. Το νικητήριο γκολ στο προηγούμενο φιλικό με τη Σακτάρ. Παρακαλώ. Ο Ροδρίγο. Ο Ροδρίγο Αρτσούμπη. Βεβαίως. Λοιπόν, 5 καλύτερα δίδυμα του NBA. Ναι, καλά τώρα, εντάξει. Έτσι απλά. Και τι είναι στους 5 καλύτερα δίδυμα, τύπου Stockholm Alone. Ναι, μου ξέρω ο Τζόρνταν Πίπεν, Κόμπε Σακίλ και τα λοιπά. Εκεί θέλει να το πάει. Okay. Έχει πολλά. Μάτζε Τζαμπάρ είναι βεβαίως. Ό,τι θες μπορείς να πεις. Και ξέρω και Λάρι Μακχέιλ, ξέρω εγώ. Εντάξει, εύκολα βρίσκεις. Ναι, εντάξει. Εύκολα βρίσκεις, δεν είναι δύσκολο αυτό. Χέιλι Πάρις. Μάλλον Μακχέιλ. Εκ των δύο, μάλλον. Νομίζω, ναι, λίγο Μακχέιλ. Κανείς πολύ σπουδαίος από τους δύο, νομίζω. Α, και πώς το λένε. Και... Αϊζέα Λεϊμπίρ. Εντάξει τώρα, δίδυμα υπάρχουν πάρα πολλά. Ναι. Δίδυμα υπάρχουν πάρα πολλά. Για όλους μπορούμε να βρούμε. Ή πρέπει να βρούμε για τον Ολάζον, για τον Γιούινγκ, για όλους πρέπει να βρούμε δίδυμα. Υπάρχουν δίδυμα. Ο Στάρξ. Ο Τζον Στάρξ. Ναι. Άλλος φωνιάς αυτός. Τέλος πάντων. Πάμε στο παλιό, πάμε στο ορθόδοξο του NBA. Άλλη εποχή και άλλη φάση. Και ο Μακχέιλ που λέγαμε. Ο οποίος Μακχέιλ. Θα βάλεις και τον Ντάνκαν με τον Ρόμπινσον ενδεχομένως. Ντάνκαν Ρόμπινσον θα παίξαν μαζί. Βεβαίως. Ή μετά θα βάλεις. Ή τον Τζινόμπιλ, ή τον Μπάρκερ. Μετά μπορεί να κάνεις δίδυμα. Μετά. Θες να παίξεις κάτι. Θέλω. Για να παίξεις κάτι. Λοιπόν, για τη συναυλία του Jake Pack στις 16 Απριλίου σας είπαμε πριν. Αλλά η οποία γίνεται, κάτι ακόμα. Ναι, είναι, ουσιαστικά εγκαινιάζει τα Jameson Connects Music Sessions στις 16 Απριλίου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Να πούμε ότι η συναυλία του Jake Bug θα ανοίξουν οι Royal Arts. Mm-hmm. Είναι το συγκρότημα έκπληξη που μας εντυπωσίασε με το La Nuit. Το λέω καλά, Γιάννη, La Nuit. Πολύ καλά. Έτσι. Ένα εξαιρετικό τραγούδι που μας ταξιδεύει κατευθείαν στα 90's, όταν η indie μουσική ήταν έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ φρέσκια κτλ. Οπότε και Royal Arts στις 16 Απριλίου και βεβαίως, όπως είπαμε, Jake Bug. Όλα αυτά στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Ωραία, Σαββατάκι. Σαββατάκι, ωραιότατο. Πριν το Σαββατάκι, ωστόσο, έχουμε την Τριτούλα. Ναι. Αύριο Τριτούλα. Ναι. Και θα μάθουμε και επισήμως. Και εντάξει, ανεπισήμως, λέμε ότι ξέρουμε τους δύο από τους τέσσερις, αλλά Τετάρτη βράδυ θα ξέρουμε και επισήμως την τετράδα των ημιτελικών του Champions League. Αύριο θα ξέρουμε τις πρώτες δύο ομάδες, καθότι έχουμε επαναληπτικούς. Έχουμε λοιπόν τον επαναληπτικό Bayern Villarreal, σε ένα παιχνίδι το οποίο το έκανε πολύ ενδιαφέρον η Villarreal, ναι. Μια που κέρδισε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και θα μπορούσε να είναι και ευρύτερο το σκορ. Ναι, θα ήταν πολύ δίκαιο να έχει βάλει και δεύτερο γκολ. Ναι, και θα έκανε και το παιχνίδι πολύ πιο ενδιαφέρον, ναι. Λέω εγώ, αν ήταν 2-0. Και εντάξει, παίρνεις φόρα από ένα τέτοιο πράγμα. Οπωσδήποτε δεν πηγαίνεις με αέρα στο Μόναχο. Καμία ομάδα δεν πηγαίνει, ναι, με αέρα στο Μόναχο. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά έχοντας κάνει αυτή την εμφάνιση και τόσο κοντά που είναι οι δύο αγώνες σε μια εβδομάδα. Ναι. Καταλαβαίνω και ότι η Villarreal μπορεί να αισιοδοξεί. Εντάξει, το μυαλό μας είναι με την Bayern, η καρδιά μας είναι με την Villarreal, αυτό θέλω να πω εγώ. Ναι. Δηλαδή, η λογική λέει Bayern, η καρδιά μας θέλει η Villarreal να κάνει ένα παιχνίδι αντίστοιχο του πρώτου, ας πούμε, και ναι, να περάσει εκείνη. Ναι, αν γίνεται. Ναι, αν γίνεται αυτό το πράγμα. Και επειδή αναφερόμαστε στην Bayern, πρέπει να πω ότι εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι κάθε μέρα διαβάζουμε κάτι παραπάνω που κάνει ο Λεβαντόφσκι για να πει ότι εγώ δεν θα μείνω εδώ πέρα, ναι, κτλ. Όταν ο Λεβαντόφσκι είχε 1,5 χρόνο συμβόλαιο, ναι, ακόμα, εξακολουθεί να μου κάνει τρομερή εντύπωση. Διότι η Bayern είναι από τις ομάδες που την έχουμε δει στο παρελθόν, όπως και άλλες ομάδες, και πολύ καλά κάνουν, αλλά ότι κάτι τύπου, τι λέει ακριβώς, τι θέλει ο κύριος Λεβαντόφσκι που έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 23, δεν συζητάμε τίποτα. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, αν τραβάζεις το σκηνή από τη μία, ομάδα που έχει συμβόλαιο μαζί σου και για τον επόμενο χρόνο, μπορεί ευκολότατα να τραβήξει το σκηνή λίγο έχει από την άλλη. Έχει πει κάτι τέτοιο η Bayern? Όχι. Γιατί προφανώς είναι στο μιλητό ότι δεν θα σταθούμε εμπόδιο άμα θες να φύγεις μετά από τόσα χρόνια προσφοράς. Δηλαδή, μετά από 30 χρόνια επιτυχίες, αν θες να φύγεις, παιδί μου, δεν θα πούμε τώρα εμπόδιο να πούμε ναι, θέλουμε 100 και θέλουμε. Εντάξει, είσαι ο Λεβαντόφσκι. Επειδή είναι Bayern και Bayern πολύ οργανωμένη σε αυτά, δεν αποκλείω καθόλου το γεγονός να το ξέρει. Να του έχει κάνει μια πρόταση που ήξερε ότι θα την απορρίψει, γιατί στην πραγματικότητα θέλει να κάνει ανανέωση και η Bayern στην επίθεσή της. Σου λέει 34. Έχουμε εκτιμήσει ότι εδώ σε εμάς έχει φάει τα ψωμιά του, ίσως όχι ως center for περίπου, αλλά έχει φάει τα ψωμιά του εδώ, δεν έχει να δώσει κάτι άλλο στην ομάδα. Αλλά θα είμαστε γλυκείς απέναντί του, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε ένα σεβαστότατο ποσό, γιατί μπορεί να διεκδικήσουμε ένα σεβαστότατο ποσό. Ναι. Για να πάρει μεταγραφή. Και δεν πρόκειται να φύγει ως ελεύθερος φυσικά ο Λεβαντόφσκι από την Bayern. Ούτε για αστείο. Δεν το αποκλείω καθόλου. Να σου πω ότι είναι η λογική της Bayern. Πάντως σε αντίστοιχες περιπτώσεις η Bayern θα βγει και θα έλεγε: τι είναι αυτά που λέτε, έχει συμβόλαιο παίχτης, να μιλήσετε μαζί μας, εάν υπάρχει κάτι. Ότι δεν έχει πει κουβέντα η Bayern δείχνει ότι είναι κάτι το οποίο το συζητάνε, το περιμένουν, δεν θα μπουν εμπόδιο ή οτιδήποτε άλλο. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, και αύριο έχουμε και το Real Chelsea σε έναν προημιτελικό, τον οποίο τον έκανε εύκολο ο Καρίμ Μπενζεμά στο πρώτο παιχνίδι, και έπρεπε να φτάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον Απρίλιο για να ακούσουμε και δημοσίως αυτό που είναι στα χείλη ολονών, να το ακούσουμε και από επίσημα χείλη, από ρεαλίστικα χείλη, ότι παιδιά, okay, κακά τα ψέματα, φέτος η ομάδα εξαρτάται από τον Μπενζεμά. Δηλαδή την έχει κουβαλήσει ουσιαστικά. Ποιος δεν το παραδεχόταν? Ο Μπενζεμά. Θέλω να πω, εντάξει, να το πεις και δημοσίως, ξέρεις τώρα ότι οι προπονητές και οι παίκτες πάντα είναι πιο στρογγυλοί, κάνουν πιο στρογγυλεμένες δηλώσεις. Αλλά εδώ πέρα είναι αυτό που λέμε φως φανάρι. Φως φανάρι, ρε παιδί μου. Ότι εξαρτώμαστε λίγο από τα κέφια του Μπενζεμά. Εδώ πέρα. Αν δεν θεωρήσουμε ως δεδομένη, πάρουμε ως δεδομένη και την απεισοδοξία του Τούχελ μετά το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Επίσης εντυπωσιακό, έτσι. Να βγει να πει: εντάξει, να πει: έχει χάσει 3-1 στην έδρα. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει να πει: τώρα θα προσπαθήσουμε. Του είχε λέει: εντάξει, δεν το βλέπω. Ναι. Δεν το βλέπω. Εντάξει, και ρεαλιστής. Και καλώς κάνει. Και δεν το βλέπει. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Όντως μπορεί να το κερδίσει και η Chelsea, αλλά την πρόκληση θα την πάρει η Real. Ναι. Δηλαδή, περιμένω ένα παιχνίδι και είναι λογικό. Δηλαδή, μέσα στα τόσα παιχνίδια που έχουν οι ομάδες, με τη σεζόν να πλησιάζει προς το τέλος του και κακά τα ψέματα με την πρόκριση να έχει κρυθεί. Πρέπει να σου πω ότι περιμένω ένα παιχνίδι όχι πόδια στη φωτιά. Ναι. Είναι σαν να το ψηλοσυνειδητοποιήσει όλοι ότι εντάξει, δεν θα πάμε να παίξουμε φιλικό. Είναι προημιτελικό στην Champions League, αλλά δεν θα σκοτωθούμε ακριβώς. Δεν θα σκοτωθούμε ακριβώς. Εκτός αν γίνει κανένα γρήγορο 0-1. Ναι. Που μπορεί να δώσει κάτι στο παιχνίδι, γιατί δεν υπήρχε. Αν ίσια τα εκτός έδρας γκολ, δεν θα κάναμε και απολύτως καμία κουβέντα, έτσι. Εντάξει, αφήσουμε ένα 2-3-5%. Ούτε νομίζω ότι ο Τούχελ τα έλεγε αυτά για να του κοιμήσει. Ναι. Ποιο να κοιμήσει. Τη διέλυσε η Real Chelsea. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε, θα τα παρακολουθήσουμε αύριο και τα αυριανά και τα μεθαυριανά. Βεβαίως. Εννοείται, για να ξέρουμε την τετράδα. Και κυρίες και κύριοι, θα επιθυμούσαμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με κάτι διαφορετικό. Θα επιθυμούσαμε να κλείσω αυτό το ημίωρο ενημερώνοντας όλους εσάς οι οποίοι, γιατί υπάρχουν ανάμεσά σας άνθρωποι και γονείς οι οποίοι ξοδεύουν ατελείωτες ώρες στα ίντερνετ και στα εορτολόγια ψάχνοντας το ιδανικό όνομα για τα βλαστάρια τους. Έχουμε ξανασυζητήσει, έχουν ακουστεί, έχουν γραφτεί εδώ πέρα πάρα πολλά εξαιρετικά αξιόλογα και σπάνια ονόματα από ανθρώπους μάλιστα οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι έχουν δει τα παιδιά αυτά, ότι μπορέσαν, ότι βαφτίστηκαν με ονόματα που δεν θα μπορούσαν κανονικά να βαφτιστούν σε ελληνοορθόδοξες εκκλησίες κτλ. Οκ, τα ακούσαμε όλα αυτά πάρα πολύ σοβαρά. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σπάνια η περίπτωση να βρεις μια οικογένεια η οποία έχει κάνει στον τομέα αυτό ένα 2-2 που όμοιό του, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει. Δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει. Γιατί υπάρχει μια οικογένεια, όπως μας ενημερώνει η μαμά της οικογένειας στο blog που διατηρεί, το οποίο δεν θα σας πω βέβαια ποιο είναι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, η οποία έκανε 2 κοριτσάκια και ονόμασε το ένα Δάιρα. Πώς? Δάιρα. Δέλτα. Ναι. Δάιρα. Ναι. Δάιρα. Από πού? Α, τώρα. Okay. Τώρα με πηγαίνει στα. Το Δαρείο, τον Πέρσι. Όχι, αφήστε τα αυτά. Όχι. Είναι δάρια με γιώτα. Ακούστε με, όχι, ακούστε με. Ναι. Είναι με έψιλον γιώτα. Με έψιλον γιώτα. Λοιπόν, ωραία. Ακούστε με. Το όνομά της, όπως λέμε, ετυμολογείται από την ίδια τη λέξη για τη γη. Δα. Προσέχεις, Κωστά. Δα ήρα. Δα συν έρα. Πρόσεξε, Κωστά. Όπου δα είναι το όνομα της γης ως θεάς. Γιατί λέει η μαμά ότι δα είναι η αρχαιότερη ελληνική λέξη για τη γη. Και έρα το σώμα της. Mm. Έτσι, τι πιο υπέροχος ιδιασμός, Ντάρια πάντως υπάρχουν πολλές. Αφήστε την Ντάρια. Argento. Εδώ λέμε τώρα δαΐρα. Εντάξει. Περίμενε, δαΐρα ή δαΐρια είπες? Δαΐρα. Α, είπες δαΐρα τώρα πριν από λίγο. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Θυμόμαι τη Ζαΐρα μάλλον. Ναι. Ζαΐρα. Ναι. Δαΐρα. Δάρια. Δάιρα, βρε Χριστιανέ. Δάιρα. Δάιρα. Αυτό σε μπέρδευσε με τον Ντάρια. Δάρια δεν είπε πριν που λέει στο δαρείο. Αφού το εξήγησα. Δάρια δεν είπε πριν στην αρχή. Έτσι, θα βάλουμε το βάρτο. Καλά, ματβουάλα θα τη λένε στο τέλος. Δάιρα. Ωραία, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Και έχουμε και το άλλο κοριτσάκι. Και έχουμε και το άλλο κοριτσάκι. Λοιπόν, το οποίο άλλο κοριτσάκι, το δεύτερο, το μικρό, το Στερνοπούλι. Κώστα μου, φίλες και φίλοι, το ονόμασαν Μελίβια. Από. Έχει το νου σου για το δελτίο. Να τώρα, αυτά δεν μπορώ. Όχι, πες. Δεν μπορώ αυτά που κάνεις ότι δεν ξέρεις. Για πες. Που κάνεις ότι δεν ξέρεις. Για πες. Τάχα δήθεν μου, ας πούμε. Ότι τι σημαίνει και δεν μπορώ ακριβώς να. Φανταστική χώρα. Και... από το Peter Pan. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Βολίβια, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Ολίβια. Βολιβία. Ναι. Από αυτό το πιο κοντά από αυτό μου. Δεν μου αρέσουν αυτά, κούλι που λες. Έχουμε ετυμολογία εδώ. Για τη Μελίβια. Για τη Μελίβια, ναι. Έχουμε φωτογραφία για την... Όχι φωτογραφία, ετυμολογία. Έχουμε ετυμολογία για την Μελίβια. Απλώς πρέπει να τη βρω γιατί υπάρχει μια πολύ αναλυτική εξήγηση. Ναι. Σαν την πρώτη. Ίσως και καλύτερη, αλλά... Όμικρον γιώτα, ναι, είναι με όμικρον γιώτα. Είναι, Μελίβια είναι γιώτα, όμικρον γιώτα. Μάλιστα. Και είναι ένα όνομα... Βαρύς ανιστορία. Ναι, συγγνώμη. Ψάχνω να βρω. Πες το εσύ, ρε Κωνσταντίνα, αφού το βρήκες. Δελτίο. Έλα, δελτίο, μετά. Καταρχάς, για να μην σας αφήσουμε την εκκρεμότητα... Μελίβια είναι μία από τις διασημότερες ωκεανίδες νύμφες. Εντάξει, από εκεί βγαίνει το όνομα. Και τώρα πάμε. Λέει ο Παναγής ο Τορναδόρος σαν οπέραμα. Λέει ο Σεμπά θα μπορούσε να αυτήσει τα παιδιά του Ζέφυρο και Μενίδια. Είναι μαρωτά. Οι Spice Girls δεν ήταν Μελ B και Μελ C? Ναι. Μελίβια σε είχαν ονομάσει. Μελίβια και Μελίσια. Ναι. Επίσης θυμίζουμε πάντα, επειδή ήταν και ο γάμος του πρόσφατα, ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ πήρε το όνομά του επειδή η σύλληψή του έγινε στο Μπρούκλιν. Και λες ότι δόξα τω Θεώ που δεν είχαν πάει στο Κατάκολο. Να λέγεται Κατάκολος Μπέκαμ. Να είχαν πάει. Στην Κουτσούφλιανη. Κουτσούφλιανη Μπέκαμ. Λιόπεση Μπέκαμ ή οτιδήποτε άλλο. Νταμούχαρη Μπέκαμ. Το έχεις δει το επεισόδιο με τον Ali G που πάει ο Μπέκαμ και τον Ροκέι με την Βικτόρια και του λέει καλά, και άμα την άφηνες εκεί θα πρέπει να σκουπαχαγεί. Όχι, δεν το έχω δει, αλλά... Ναι, εντάξει, και καλά του κάνει. Λοιπόν, ναι. Μας λένε ότι είναι και διάσημη περιοχή της Λάρισας η Μελίβια, με πολύ καλά προϊόντα, φυτικά προϊόντα. Ναι. Ελασσόνα. Διάφορα, ναι. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν. Οκ. Εντάξει. Μηχανιώνα δεν θα μπορούσε να είναι τελικό όνομα? Ναι. Λοιπόν, Μελίβια λέει, ξέρω και εγώ, κόρη της Νιώβης δολοφονήθηκε από τον Απόλλωνα και την Αρτέμιδα. Μελιβία ήταν και αρχαία πόλη κράτος στα όρια ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, λέει ο Ρία Ρανάξου. Μπράβο, παιδιά. Μα γι' αυτό εσείς είστε κουλτουριάριδες και εμείς είμαστε ντουγάνια. Κατάλαβες τι γίνεται. Γι' αυτό, μπράβο. Βαϊμάκ Promotion Royal Arts, Στάζι Ερεβάν και Ουιπέστ. Γκούντερς του Γκίζι Λίκνισμα, Κώστας Do You Beast My Libest. Ή το Χαπαβιό Ζουέλα Κίνγκ στο Final Four του Deepest, λέει ο Στόικα. Εντάξει, δυνατό. Ένα μήνυμα για τον Βαγγέλη Ναρατζιά. Βαγγέλαρε, εσύ είσαι φτιαγμένος για αυτά. Σαν τραγούδι του Καζατζίδη που ενώ τα λέει ωραία έχει τον πόνο μέσα του. Πολύ καλά, λέει κάποιος πάλι καλά που η σύλληψη του Brooklyn Beckham δεν έγινε στην ουκρανική πόλη Μπούτσα. Η Μπούκα, όπως αποτροπή τη λένε πολύ, η Μπούχα. Εντάξει. Μας πιάνει τροπή εκεί πέρα που μας έπιανε με τον Τσάρλτον Χέστον και το λέγαμε Τσάρλτον Ίστον μια ζωή και κάτσε και γυρέψε το ντοκιμαντέρ και λέει Τσάρλτον Χέστον. Χέστον ήταν ο Μακαρίτης. Τι να κάνουμε τώρα. Θα διαβάσω αυτό το μήνυμα όπως έχει έρθει. Ναι. Είμαι ο εθνικός σας στάρ, είμαι ο εθνικός σας στάρ. Καλέ είσαι, καλέ είσαι, καλέ είσαι. 130 ευρώ σούπερ μάρκετ, χωρίς κρέατα και ψάρια, μόνο προσφορές 1/1 και προϊόντα μαράτα, δεν με χάλασε. Ζουλιά, τα προϊόντα μαράτα τι είναι? Είναι η ιδιωτική ετικέτα. Η ετικέτα του σούπερ μάρκετ. Άμαστε. Okay. Κύριε Γιάννη, θέλετε να έρθετε στο τσαρδάκι μου να σας φιλέψω κοινόα για τα γενέθλιά σας και να σας επενέσω με λόγια που αξίζει μόνο ο γιος του Μαρκαριστού? Γιούργεν, 1,85, το καθόλου είναι από τη Βόνη. Justin Timberlake ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε μορταδέλα, αυτοί που λένε μουρταδέλα και ο Μαραθιανός που στην εκπομπή της Πέμπτης είπε μουρταντέλα. Λοιπόν, τα χρόνια του Αβραάμ και του αγαθά του Ισааκα εύχομαι ολόψυχα μέσα από τη μαύρη, από την νοικοτήνη καρδιά μου, κύριε Γιάννη, λέει ο Αλέξανδρος από Μόναχο με αγάπη. Ευχαριστώ Αλέξανδρε. Πάλι καλά που δεν συνέλαβε η Βικτόρια σε μέρος στο χωριό της μάνας μου που το λένε Γουρουνοχέστη. Το μέρος, όχι το χωριό, Γουρουνοχέστη. Εντάξει, υπάρχουν παιδιά αυτά. Πρέπει να πω ότι ανάλογοι με όσους αρκετούς στείλανε για το μακούτε που το φωνάζω, ναι, είναι και αυτοί που στείλανε ότι θα έπρεπε να είναι μαμούτε που το φωνάζω, έτσι. Βεβαίως. Μάλιστα. Όμορφη δεν είναι η νέα φανέλα της Μίλαν Κατερίνα? Παρδαγή είναι. Χάλια είναι. Χάλια είναι, αρέσει. Για να κάνω μια πάσα στον Κυριάκο. Μπράβο. Να κάνω μια πάσα στον Κυριάκο, γιατί είχε λείψει αυτές τις μέρες και είχε λείψει και το καλή είναι. Λοιπόν, μόλις καταλάβαμε ότι ο κύριος Κώστας δεν ψωνίζει από Σκλαβενίτη, επειδή δεν είναι το... Ναι, παιδιά, έχω άλλη... έχω άλλο franchise. Για σκεφτείτε να γινόταν η σύλληψη στο Πάπαρη Αρκαδίας και δεν ήταν Πάπαρης Μπέκαμ. Βεβαίως. Ή να προσθέσω εγώ στην τοποθεσία στην Πορτογαλία, κοντά στη Λισαβόνα, στην περιοχή Κολάρες, έτσι. Ναι. Να ήταν ο Κολάρες Μπέκαμ. Ακόμα καλύτερα. Θα μπορούσε. Το ένα καλύτερο από τα δύο. Ο Ζικολό Καντέ λέει: όταν έχουμε τον Ακτύπη, δεν χρειαζόμαστε υπολογιστή. Το Μουντιάλ. Πρότεινε πρώτο σκόρερ, τον αρχισκόρερ τη Πρέμιερ και δεν έκανε ολόκληρο Μουντιάλ σουτ στο τέρμα, στο προηγούμενο. Εντάξει. Όμορφη δεν είναι η πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Βόλου, κυρία Χιλέα μας. Αυλή είναι. Λέει ο Στόικα. Ναι, αλλά για να βγει. Σε ένα σπουδαίο μήνυμα, ο Edgar Allan Κάμελ το λέει ότι αλληλοαποθέωση σαν αυτή τον Κλοπ Γουαρδιόλα θυμάμαι με Νικόλα Αλέφαντο και Τζίμι Τζίμα σε μεταμεσονύχτες ραδιοφωνικές εκπομπές. Να την πέσω προϊσταμένη μου project manager από Αθήνα μέσω LinkedIn και κατευθείαν dick pic που να λέει μαμάω στη δουλειά. Πολύ καλή ιδέα μου φαίνεται, αλλά όχι. Μα δεν θα προσληφθεί. Κάποιος λέει ευτυχώς που η σύλληψη δεν έγινε στα Γιάννενα στο Πεάκι. Επίσης. Ναι. Μιλτιάδη Πέρβερτ, μην αλλάξει ψευδόνυμο. Όχι, οπωσδήποτε όχι. Ποτέ μην αλλάξει ψευδόνυμο. Πάλι καλά που δεν έγινε η σύλληψη στην παραλία της Γριάς στο Πίδημα. Ναι. Ναι. Πού και να γινόταν και στο Μπουκιτσί Ιαπωνίας, λέει ο Σάμα Γκρινλάντερ. Το οποίο το πήγε ο Αυτιάς νομίζω τώρα χθες-προχθές. Μα έψαξε φίλος και βρήκε ότι υπάρχει τελικά. Πέρα από την καβλάτα που κάνανε στον Ευτύχη τον Πλέτσα, βρέθηκε αυτό το μέρος. Είναι τυχαίο ότι κουβέντες για αθλητικό παρελθόν γίνονται όταν είναι και ο Κούλης? Είμαι σίγουρος ότι στέλνει κρυφά μηνύματα με ερωτήσεις καθώς ψοφάει για κάτι τέτοια. Όχι, παιδιά, μας εμπνέει. Μας εμπνέει. Θα μπορούσε η σύλληψη να γίνει και στο Βρωμοπούσι Αττικής. Ναι. Ναι. Δύο γρήγορες ερωτήσεις περί Τεντ Λάσο. Ναι. Ένα. Το ότι κέρναγα Ρεμπέκα με κάνει κύριο Ιάννη? Μα ο κύριος Γιάννης μας έχει πει δεν κέρναγε Ρεμπέκα. Σας κάνει με καλύτερο γούστο από τον κύριο Γιάννη. Σωστά, Κώστα. Πολύ σωστά. Μπαίνα και σε εσάς κάτι σκουπιδάκια στο μάτι σε κάποιες σκηνές ή θέλει καθάρισμα το σπιτικό μου? Το έχουμε πει. Δείτε τη σειρά. Δείτε τη σειρά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιάννη Αϊρέης Γιουεχάρης Βαρθακούρης, ο οποίος έχει δύο κορίτσια που τα λένε Μελωδία και Λιώνα. Εντάξει, όχι, δεν είναι Ρέης. Πάνε καλά που η σύλληψη δεν έγινε στο Ούφε, γιατί έτσι θα λεγότανε Ούφε Μπέκαμ. Ούφε Μπέκαμ. Έβαλα να ακούσω πριν αρχίσει η εκπομπή το βίντεο με τα best of που μόλις ανέβηκε. Πόσο με τιμέ που θυμόμουν να παίξω το rage του κυρίου Γιάννη για τον Μαξ, μιμούμενος μέχρι και τη φωνή, λέει ο Καβλάντονόρης. Κύριε Γιάννη, πότε θα λείπει η Τσαούσινα να περάσω από Αγία Παρασκευή για να ανοίξω το δώρο σας? Σκαρλετάκι 37, Λος Άντζελες. Αχ, Σκαρλετάκι. Αχ. Τρίλημαντες Αγίσεβιτς. Τσαούσης κέρασε γλυκά και φρέντο από το σπίτι. Του στόικα δώρο η κασεριά φρέσκια από σκλαβενίτη ή στρίπερ του κανόνισαν από ηλικία τρίτη? Ευχαριστώ πολύ, το θεωρώ εορταστικό. Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Αυτοί που διαβάζουν για να μορφωθούν, αυτοί που διαβάζουν για ψυχαγωγία και αυτοί που διαβάζουν για να τους πάρω ύπνος, λέει το γλυκό πουλιπινιώτης. Καλό. Ναι. Καλό. Μεγάλη αλήθεια. Ενώ όταν θέλουν να μας ρωτήσουν το όνομα, μας λένε πες μου το μικρό σου, ποτέ δεν μας ρωτάνε για το επώνυμο, πες μου το μεγάλο σου. Ναι, ισχύει. Ισχύει, Ισχύει. Ναι. Ναι, όντως ισχύει. Όντως ισχύει. Ποιος είναι το πιο τίμιο τσεκούρι, Βάλτερ Γκαργκάνο ή Αρέβαλο Ρίος? Έπαιξα μαζί εθνική Ουρουγουάης, επίσης ο Γκαργκάνο παίζει ακόμα στην Πενιαρόλ. Ωραίο. Ο Αρέβαλο Ρίος για μένα στη συνείδησή μου είναι. Νομίζω πως ναι, ήταν λίγο πιο σκληρός. Νομίζω ναι. Ένα βραδί που στήρανο. Ο Δημήτρης Πόρν χαρίζει τα ψευδόνυμα Βραδί που στήρανος και στον ψαρών την Ολόμα Μιζράχη. Ναι. Οκ. Ναι, εσύ που έστε το Κεράσιμος να το αλλάξεις, δεν είναι καλό. Και εσύ Νικόλα, δέχεσαι τον Παπαδίτσα Μπέκα μου σύζυγό σου? Νίκολα είναι η γυναίκα του. Ναι, ναι. Άστα. Οκ. Η κόρη μου βάφτισε Δαρία, το όνομα μιας φίλης της, πριν από 7-8 χρόνια. Δεν είναι τόσο σπάνιο όνομα, οι καθολικοί το λένε Δαρία. Δεν είναι Δαρία, είναι Δάιρα. Ναι, στην αρχή είχες πει Δαρία και μπέρδεψε πολύ κόσμο, θέλω να σου πω. Αυτός είπε Δάρια και με μπέρδεψε. Όχι, είχες πρέπει να αρχίσει Δαρία. Μάλιστα. Μετά το διόρθωσε και το κάνεις Δάιρα. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω, μόλις καταφέρω να τα ανοίξω βέβαια, γιατί αυτός είμαι. Το εξής. Ναι. Να κοιτάτε τις γιαγιάδες σας όπως ο Μακρόν τη Μακρόνενα και όπως ο γενεθλιάς ο κύριος Γιάννης τη μαμά Κούμικο, Λεοφούγκη τη Χαράλα Μποστενές. Ο Ζιλιέτ Μπινές στείλει το εξής. Λέει, τα τελευταία χρόνια με την έλευση του κοροϊδοϊού ακούσαμε πολλά. Λυπάμαι που δεν κράτησα print screen με όλες τις ομορφιές που γράφτηκαν. Η θεία κοινωνία δεν κολλάει, είναι νεκρή ηθοποιή, ο τάδε διάσημος πληρώθηκε για να πει πως είναι θετικός. Έταξαν free pass μετακίνηση και 1.000 ευρώ για να δηλώσουν τον τάδε νεκρό στήμα COVID και όχι ως καρδιακό κτλ. Εγώ όμως θα θυμάμαι πάντα ένα. Ένα και αληθινό. Ένα και επίσημο, το οποίο καλώς προτάθηκε για να προστατεύσει τον κόσμο, αλλά σουρεαλιστικό σε όλα του. Αναφέρομαι στα πρωτόκολλα για την επαναλειτουργία οίκων ανοχής που είχαν ως εξής. 1. Υπηρεσία κοπέλας με κόφτη στο 15 λεπτό. 2. Τήρηση πελατολογίου από την Τζατσά με όνομα και τηλέφωνο πελάτη, έτσι ώστε αν βρεθεί το κορίτσι θετικό να ενημερωθεί εγκαίρως ο πελάτης και η γυναίκα του και η πεθερά του. Mm-hmm. 3. Υποχρεωτική χρήση μάσκας αλλά αποφυγή χειραψίας που πάντα κάνουν όλοι οι θυμοτυπικά. Σωστό. 4. Η σύσταση για πληρωμή με πιστωτική κάρτα. Και 5. Η απαγόρευση ζαπαρτού. Μάλιστα. Ναι. Τώρα υπάρχει ένα μήνυμα που δεν φέρει υπογραφή, αλλά μπορώ να υποψιαστώ κάποια πράγματα. Λέει, άχε, σκαρλετάκι, για έλα από το σπίτι, σου πήρα δώρο ξύλινη παντόφλα νίντζα γιατί οι πλαστικές δεν αντέχουν. Μάλιστα. Δεν θέλω να φανταστώ αυτό που φαντάζομαι. Μέρα που είναι. Ναι. Ναι. Πόσο με τιμά που μόλις είδα από κοντά τον ευγενέστατο Φίλιππο Σοφιανό, το πρώτο που μου ήρθε ήταν που χούφτωνε τα μεμέ Άτζελας Γκερέκου στην πρόβα του νηφικού. Εντάξει, νομίζω ότι και για εκείνον είναι τιμητικό. Δηλαδή και εκείνο άμα το έλεγες, θα σου σφίγγε το χέρι πιο σφιχτά. Mm-hmm. Και εκείνο φαντάζομαι το έχει στο μυαλό του, ας πούμε. Είναι ένα παράσημο στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και στο Αγάπη Ελέφαντα δεν έκανε κάτι ωραίο. Γιατί μα το κόσταμε εκεί. Κάποια σκηνή, γιατί ήταν μεγάλη ταινία αυτή. Ναι. Και η Ματσούκα δεν ήταν εκεί. τον Αθερίδη. Ναι, τον Αθερίδη. Είναι η πρώτη ιστορία. Ναι, είναι η πρώτη, σωστά. Ευρεοβουκολική τσόντα. Εμείς οι βλάχοι και ο Μιζράχη. Αυτό θα έκανε ακόμα και τον πάντα χαροπό Μιζράχη να μην γελάσει. Λοιπόν, έχει στείλει ο Δημήτρης το εξής. Λέει: έπαιζα σε ομάδα τρίτης εθνικής, τη μεγαλύτερη ομάδα της μικρής κατά τα άλλα πρωτεύουσας του νομού. Ο κόσμος αγαπάει την ομάδα που του έχει προσφέρει όμορφες στιγμές. Η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και κάθε κακό αποτέλεσμα φέρνει όλο και λιγότερους φιλάθλους στο γήπεδο. Εκεί που είχαμε πούλμαν με 300 άτομα σε αγώνα εκτός έδρας, φτάσαμε να μην συμπληρώνουμε 50 μέσα στο στάδιο της πόλης. Βρισκόμαστε στα μέσα του δευτέρου γύρου, η κατάσταση τίνει προς τον πάτο του βαρελιού, παίζουμε εκτός έδρας και εκτός από τα 25 άτομα της αποστολής δεν ήρθε κανένας άλλος να συμπαρασταθεί. Oh. Μόνο ένας γεράκος μας περίμενε στο πάρκινγκ του γηπέδου όταν επιστρέψαμε για να πάρουμε τα αυτοκίνητά μας για να πάμε στα σπίτια μας. Ο τυπάκος αυτός πρέπει να είναι ο πιο πιστός οπαδός της ομάδας, παρόλα αυτά μέχρι και αυτός σταμάτησε να μας ακολουθεί. Κλασική φιγούρα, αντίγραφο Διονύση Παπαγιανόπουλου στον Μπαρμπαγιόργο. Δεν ήθελε να ενημερωθεί από το ραδιόφωνο για το αποτέλεσμα και μας περίμενε για να μάθει. Κατεβαίνει πρώτος ο αρχηγός από το λεωφορείο και βλέπουμε από τα παράθυρα του πούλμαν το γεράκο να του κάνει χαρακτηριστικά και έντονο νόημα με το χέρι. Πόσο ήρθε. Δεν ακούγεται καθαρά τι του είπε ο αρχηγός, αλλά ακούσαμε πεντακάθαρα τον τύπο να φωνάζει με φωνή 4,5. Ους του διάλογο σας χάθηκα! όλο αυτό μία λέξη. Υποβιβαστήκαμε αξιοπρεπώς. Τι ωραία. Ωραία. Τι ωραία. Τι ωραία. Μεγάλε γκουρού του έρωτα και εσύ μικροσκοπική πλην ολόφωτη πηγολαμπίδα δίπλα του, σώστε με. Μιλάω με τιμιότατο 7,5 νέτο από τη δουλειά, παρένθεση τηλεργασία, ετών 30, αρκετά ψημένο από ό,τι φαίνεται, το οποίο όμως μένει Αθήνα ενώ εγώ Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, γίνεται παιχνίδι με 18χρονο εννιάρη, με το οποίο κάνουμε μαζί μαθήματα ισπανικών. Θα μου πείτε από πού προκύπτει δίλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το μικρό, αν και είναι φουλ εκδηλωτικό στα μηνύματα, στέλνει πρώτη, στέλνει ερωτικά τραγούδια στα ισπανικά και με έχει φλωμώσει στις καρδούλες. Από κοντά είναι μαζεμένη σε ακραίο βαθμό και οριακά αποφεύγει μέχρι και να με κοιτάξει. Τόσο από μακρινά από κοντά που ανησυχώ μήπως στέλνει απλά φιλικά ή μήπως φοβάται λόγω διαφοράς ηλικίας και εμπειριών, καθώς έχει πετάξει τέτοιες πόντες. Εγώ είμαι 27 και με εξητάρει τόσο η ιδέα της μεγαλύτερης, όσο και το να κάνω κάτι με το καυτό μικρό. Λέτε να είναι απλά πολύ ντροπαλή η μικρή και πρέπει κάπως να την κάνω να χαλαρώσει, ή έχει καταλάβει ότι γουστάρω και θέλει να με παίζει. Πείτε μου αν πρέπει να την παρατήσω και να κλείσω εισιτήρια για πρωτεύουσα. Λέω: ο και γέρι μήνα μια φορά μέσα στον καμαρά σου, τζιόλαρε ή ντάπαθο σε σένα τον πονιό κακά σου. Μάλλον μοιάζει με τροπαλό το. Ναι. Από αυτά που λες, δεν ξέρω τώρα αν σε παίζα. Την άλλη τα μεταφορικά ευεντζίσκα με τρέλα να σε συμφέρουν οπότε. Ναι, μωρέ, κάτσε εκεί πέρα που είσαι τώρα. Πηγαίνεις τώρα Αθηνά, Θεσσαλονίκη, πλάκα κάνεις τώρα. Τι λες τώρα, με θες 300 πήγαινε έλα τώρα. Πλάκα κάνεις. Κάνε μας τη χάρη. Λοιπόν, έχουμε τα μπασκετριλήματα από LFI. Γκρίζα ηχέτη μιζαμπλή, γλώσσες πολλές εφόδια. Congratulations Grand Guignol, 200 επεισόδια. Ή εσαΐ κληρονομιά το παίξιμο στα πόδια. Κι άλλο ένα, περιμένε. 10 αυτιά να τον ακούς, Κλάρα σου ποιος νικάει. Πάντερ για πάντα από παντού και το μυαλό εκάει. Ή με βελούδινο σφυρί το νου μας πελεκάει. Όμορφη δεν είναι η Manic Street Preachers, Κατερίνα μου. Ουαλή είναι. Καλή είναι. Δεν σου φαίνεται ότι χάλασε η αυγοσαλάτα, Κατερίνα. Τσιρλή είναι. Έλα. Λέει ο Σαμουέλ Οχετό με δύο ψευδόνυμα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Με την προσωπική σύζυγο, όταν το έσκαγε από το σπίτι, συνουσιαζόμασταν σε κάτι χωράφια σε μια περιοχή που οι ντόπιοι την έλεγαν Κολοφτέρα. Εκεί συλλάβαμε και την κόρη. Και την έλεγαν Κολοφτερού. Στόικα. Γιάννη μου, για τη μέρα σου παλέτα με κασέρι. Σε 10 χρόνια εορτασμοί με οχταμελές ασκερί. Ή πάντα να σπέρνεις διάδοχους ως αν του Walter Berry. Όλα αυτά από τον Στόικα. Το ότι έχουν στείλει διάφοροι που με επιβεβαιώνουν δεν τα διαβάζεις βέβαια έτσι. Και διαψεύδουν εσένα και τον Γούλη. Αλλά δεν τα διαβάζεις, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ξέρεις καλά ότι όποτε έχουμε βάλει βάρ σε αυτήν την εκπομπή εδώ πέρα, έχω δικαιωθεί. Τώρα στα γενέθλιά σου πάλι να σε κεράσω πίκρα. Όχι. Υποχωρούμε. Λοιπόν, έχουμε mail από την Κίνα και είναι ώρα να διαβάσουμε αυτό. Γιατί έστειλε ο Γιώργος από την Κίνα. Γιώργος, ευτυχώς φέτος όχι από Σανγκάι αλλά από διπλανή πόλη. Πολλά από τα βίντεο που έχω δει στο Twitter είναι από άλλες χρονιές ή πόλεις, οπότε δεν είναι όλα αληθινά. Πολύ ωραία. Η κατάσταση της Σανγκάη πάντως ξέφυγε πολύ γρήγορα και έγινε ανεξέλεγκτη για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι διότι οι θύνοντες, ενώ υπήρχαν σημάδια εξάπλωσης, δεν προέτρεψαν τον κόσμο να προμηθευτεί τρόφιμα σε χρόνο που θα μπορούσε. Έκλεισαν την πόλη απότομα μόλις ο έλεγχος χάθηκε τελείως, και σε μια πόλη σχεδόν 30 εκατομμύριων ανθρώπων, λογιστικά είναι αδύνατο να γίνει σωστή διανομή τροφίμων σε μικρό χρονικό διάστημα. Να ξέρετε ότι η κουλτούρα εδώ είναι πολύ διαφορετική από της Ελλάδας. Εγώ, για παράδειγμα, πάω σούπερ μάρκετ μια φορά στις 2 εβδομάδες με ένα καρότσι full και με κοιτάνε καλά-καλά, ενώ οι ντόπιοι πάνε κάθε μέρα για τρόφιμα τα οποία παίρνουν για την ίδια μέρα και την επομένη. Ωραία. Οπότε δεν έχουν στοκ. Στη Σανγκάη, επίσης, όπως και γενικά στην Κίνα, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, ο πιο πολλής κόσμος τρώει έξω καθημερινά. Mm-hmm. Έγιναν πολλά λάθη στη διαχείριση της κρίσης και όχι μόνο στη Σανγκάη, αλλά και στην Τζιλίν 2-3 εβδομάδες πριν. Θα πέσουν κεφάλια ως συνήθως, αλλά στη Σανγκάη η ζημιά θα πάρει χρόνο να μαζευτεί. Γενικά οι mega cities γίνονται εύκολα παγίδες σε τέτοιες καταστάσεις. Εμείς εδώ στην πόλη μας είχαμε ένα soft lockdown ευτυχώς και αύριο ξανά ανοίγουμε, καθώς το μαζέψαμε γρήγορα λόγω μικρότερης πόλης, μόνο 5 εκατομμύρια. Για το σκυλάκι στο βίντεο, δεν είναι από Σανγκάη, αλλά έγινε στο Γκουαγζού, από Βέτς, και ξεσύχωσε θύλα διαμαρτυριών στα εδώ μίντια. Όσο και τα μίντια είναι ελεγχόμενα, όταν κάτι γίνεται βάρη, αλλά ακόμα και αν το κατεβάσουν μετά, η ζημιά γίνεται γιατί εκατομμύρια το βλέπουν με μιας. Τα κινητά είναι πλέον δύσκολο να ελεγχθούν. Είναι και τη κυβέρνηση η πολιτική για 0 αρρώστους και θέλουν να το ελέγξουν, γιατί φέτος τον Νοέμβριο έχουν εκλογές. Σας αγαπώ. Εδώ είναι σχεδόν 5 το πρωί. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είναι ενημέρωση και πρώτο χέρι. Ναι, εσύ. Και πρώτο χέρι. Πώς έχουμε Τάσο Τσιάμι, ας πούμε, από Κίεβο και έχουμε ενημέρωση πρώτο χέρι. Πλέον από Αθήνα. Από, ναι, Αθήνα, από Εμπατή Νόρθ. Εντάξει. Έτσι. Μπορεί να έρθει με τη Σαχτάρ και να ξαναγύρισε, παιδιά. Δεν ξέρουμε. Θα μείνει στο Ρέντι Σαχτάρ για αρκετό καιρό. Ωραία. Μπορεί να μείνει και ο Τάσαρος στο Ρέντι. Του ανήκει. Ναι, εντάξει, αλίμονο. Του ανήκει ένα εισιτήριο διαρκείας. Αλίμονο. Όχι μόνο διαρκείας, του ανήκει και, εν πάση περιπτώσει, και μια συνάντηση με πολιτική ηγεσία. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και τους Έλληνες που διαπρέπει στο εξωτερικό να τους. Δεν ανάγκη όλος να βρίσκει, να είναι ο Μπουρλά και να βρίσκει, ξέρω εγώ, το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Μπορεί να είναι και ο Τάσος Τσιάμις που έχει δώσει ρεπορτάζ σε όλα τα κανάλια του κόσμου για την κατάσταση στο Κίεβο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Και δεν έχασε την ψυχραιμία του. Όχι, καθόλου. Ποτέ. Ψυχρεμότατος, αυτό έλεγε, παιδιά, μην ανησυχείτε, ούτε να βγει να το φουσκώνει και να σου λέει «Α, Παναγία μου, εδώ χαμό». Έβγαινε και παιδιά, όλα έρευνα, εντάξει, μια χαρά, είμαστε καλά. Αυτό. Ναι, μακάρι να έρθει, παιδιά, ο Τάσος στο Fight Club, πλάκα κάνετε, εννοείται, αλλά θα έχει προσκλήσει πολλές. Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή για τον Τάσο, τον Τζιάμι. Εννοείται. Κυριάκο, ωραίο δεν είναι το Club to Death? Χαλή είναι. Χαλή. Φίλος για τον ακροατή που έστειλε πριν με τις 2 κοπέλες, λέει φάει τη μικρή για κυρίως και τη μεγάλη για επιδόρπιο. Σαν δεν τρέπεστε. Σαν δεν τρέπεστε. Έλα, κλείστονα. Λοιπόν, κύριε, γεια σας. Λέει ο Τσίφσαν Στάνκοβιτς. Συγγνώμη, επειδή έστειλε ο Τάσος. Τάσο μου, αύριο, έλα, τι να σου πω, πότε θες να έρθει. Αύριο. Τι να κάνουμε, αφού πότε να έρθει, έλα αύριο. Πλάκα κάνεις. Ανοιχτή εδώ η πόρτα. Έχει Champions League δηλαδή. Θέλει να δει, ρε παιδί μου. Να δει, συγγνώμη. Όποτε θες. Έλα αύριο. Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ 10 η ώρα. Τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ? Πέμπτη παίζει 10, ναι. Μην έρθει την Πέμπτη. Όχι. Γιατί δεν θα έχουμε εκπομπή. Έλα αύριο αν μπορείς. Να. Ή Τετάρτη. Ωραία. Να μιλήσουμε, να το κανονίσουμε. Ναι, βεβαίως. Τι λέμε. Να το πούμε κιόλας. Να σας υποδεχτούμε. Λοιπόν. Είναι και ο Ερακλής. Ο Ερακλής έχει γιους πριν ενόχτης που λέγανε και στο χωριό μου. Λοιπόν, δεν θα προλάβω τώρα να το διαβάσω στο mail, κατάλαβες. Κάτσε, γιατί έστειλε και ο Τάσος εδώ πέρα να... Γιατί είναι, ναι, είναι ωραίο, αλλά είναι μεγάλο. Ωραία. Είναι 10 καψούρας FM και μας έχει στείλει μόνο τους 3 πρώτους, αλλά επειδή έχουν όλοι ωραία ιστορία, νομίζω πρέπει να τα αφήσουμε για αύριο να διαβαστεί, γιατί το διαβάσω γρήγορα και θα κοπεί και δεν είναι σωστό. Λέει κάποιος ότι νομίζω, λέει, ότι τα σημερινά μετέφηβα άτομα και εκεί κοντά στη μετεφηβεία δηλαδή, έχουν δυσκολία να εκφραστούν όπως οι παλιότεροι, είτε λόγω social και κοινωνικοποίηση μέσα από εκεί, είτε λόγω καραντινών. Εντάξει, πολύ μεγάλη κουβέντα, παιδιά. Προτείνω τεκνοποίηση Μπέκαμ στο νησάκι Φουστανοπίδημα που είναι ανατολικά της Κέρκυρας. φουστανοπίδημα, αλήθεια. Υπέροχο, εντάξει. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο από όλα. Υπέροχο. Ρε παιδιά, φουστανοπίδημα, τώρα αλήθεια. Υπέροχο, εντάξει, μπράβο. Εντάξει. Θα ήταν μαγικό όνομα. Καταπληκτικό. Κλειτορία Μπέκαμ, ωραίο. Νέοι επιβάτες Μπέκαμ, επίσης καλό. Προσοτσάνι Μπέκαμ, αν μου επιτρέπεις τη φορά που πάει εκεί το πράγμα. Κουκουβάονες Μπέκαμ, θα σε πληρώσω. Είναι και μεγάλος ο πλέον και χωράνε όλοι. Τάσο, ελήφθη το κινητό σου, θα επικοινωνήσουμε για να κανονίσουμε τα διάφορα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε στείλει πολλά καλά, είναι η αλήθεια. Έχετε στείλει πολλά καλά. Ναι. Εντάξει, παιδιά, αυτό με το μεταξά το έχουμε πει. Το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναπεί. Όχι, παιδιά, έρημες κουρτινάιτης, εδώ είναι, όποιος θέλει, στέλνει. Ναι. Διαβάζετε, στείλετε κάτι καλό, διαβάζετε. Ναι. Και... εντάξει, κάποια πράγματα κάνουν στην αρχή ένα μεγάλο έμπα και μετά ηρεμούν λίγο. Δεν σημαίνει ότι. Και σε κάποια φάση έρχονται από στην πραγματική τους, και... όχι, έρχονται και στην πραγματική τους διάσταση από πλευράς ενδιαφέροντος. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, πού ήμασταν? Ναι, με Λίβια. Δαρία, το διαβάσαμε αυτό. Δαρία δεν είναι Κώστα μου. Δάρια είναι Δαρία. Όχι. Ναι, όχι, αλλά δεν διαβάζει γιατί έχει μετά. Ναι, δεν γίνεται. Όχι, γι' αυτό καλά έκανε. Καλά έκανες. Συγγνώμη, ναι, όχι, δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται, παιδιά, με μπίπ και τέτοια. Τα timestamps, λέω, είναι πολλά τα 7 σάρι. Θα μπορούσαν τα timestamps να μπαίνουν και στα τριλήματα γνωστού τριλματία για λίγο κασεράκι σκέψη στο Vlad. Είναι προτάσεις, αυτές. Ναι. Ντροπή να βάζω Αρέβαλο Ρίος με Άλεξ Τζιόλι μαζί. Συγγνώμη τώρα, έτσι, μερικά γρήγορα σχολιάκια. Και νομίζω μπορούμε να πηγαίνουμε, Κώστα. Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά Κωνσταντίνα Πανούτσου και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.